Οι εύστοχες ερωτήσεις. Όχι τι κρασάκι πίνουμε στην Ικαρία. Στον Διάρχη είπε και, εν πάση περιπτώσει, δεν δικαιούμαι να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Σε αυτούς τους κυρίους, λοιπόν, όλους, που οι πολίτες τους μουτζώνουν στο Σύνταγμα, τους αφιερώνουμε ένα βίντεο. Το βίντεο της ΕΣΧΑ, της Προδοσίας. Ας το δουν καλά και ας το διατυπώσουν. Γιατί την ώρα που θα φεύγουν και θα τους κυνηγούν, πιθανό να μην έχουν ούτε το τούνελ για να βρουν το δρόμο να διαφύγουν. Απόψε αποκαθιλώνουμε και ζητούμε την παραπομπή στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της ΕΣΧΑ της Προδοσίας των πολιτικών προσώπων που οι αγανακτισμένοι πολίτες στο Σύνταγμα θεωρούν υπεύθυνους για το ξεπούλημα της χώρας, για την απεμπόληση κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας και για βίαιη καταστρατήγηση θεμελιωδών αξιών και διατάξεων του ελληνικού συντάγματος. Η σύγχρονη εκκλησία του Δήμου της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας απαιτεί από τις ανεξάρτητες και αδούλωτες εισαγγελικές αρχές της χώρας να εφαρμόσουν το άρθρο 134 παράγραφος 1 του ποινικού κώδικα και με τη δίωξή τους να εφαρμόσουν το νόμο που προβλέπει ότι παρά την ασυλία που προσφέρεται από το Σύνταγμα σε βουλευτές και υπουργούς, η εσχάτη προδοσία αποτελεί αυτόφορο έγκλημα για το οποίο ο εισαγγελέας μπορεί να διατάξει την άμεση δίωξη χωρίς την άδεια της Βουλής. Από τα συνθήματα των 2 εκατομμυρίων και πλέον πολιτών που εδώ και 15 μέρες έχουν περάσει από τις συνελεύσεις της άμεσης δημοκρατίας και φωνάζουν κλέφτες και λοποδίτες στους πολιτικούς, καταλογίζονται βαρύτατες ευθύνες στα εξής πολιτικά πρόσωπα. Never figured on trading 9 mils with my friend. Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου, γεννηθής στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας που υπέγραψε το προδοτικό μνημόνιο με τα ύπουλα και μίσθαρνα όργανα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι οποίοι λαμβάνουν εντολές από τους ευρωμασονικούς τραπεζικούς και επενδυτικούς κολοσσούς των Ρότσιλντ, της Μόργαν Στάνλεϊ, του Οίκου Λαζάρντ και άλλων διεθνών τοκογλυφικών και κερδοσκοπικών κέντρων που δολοφονούν κράτη, διασαλεύουν την ένωμη τάξη και ξεπουλάνε εθνικά εδάφη δημοκρατικών χωρών. Για το γιο του Ανδρέα Παπανδρέου, ο λαός του Συντάγματος καταλογίζει δόλο πρώτου βαθμού, κακουργηματικούς χειρισμούς και συνεχή δυσφήμιση της χώρας σε οικονομικούς κύκλους του εξωτερικού και ζητά να δικαστεί κατηγορούμενος για το αδίκημα της ΕΣΧΑ της Προδοσίας. Γιώργος Παπακοσταντίνου. Για τον Υπουργό Οικονομικών, ο λαός θεωρεί ότι είναι ο έμιστος εντολοδόχος της βρώμικης Τρόικας, ότι εξευτέλισε το κύρος της πατρίδας, ότι αποκάλεσε το ελληνικό κράτος ναυάγιο, ότι συνεχώς συκοφαντεί στους ξένους τον ελληνικό λαό, ότι τα έχει κάνει πλακάκια με τους ναζιστικούς κύκλους της σύγχρονης Βέρμαχτ που εδρεύει στο γραφείο της μισητής Μέρκελ. Έβαλε την υπογραφή του στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ενταφιασμού του σύγχρονου ελληνικού κράτους και υπακούει σαν καλοπληρωμένος καρπαζοεισπράκτορας στα κέντρα που απεργάζονται το τέλος του ελληνικού έθνους. Ο λαός στο Σύνταγμα ζητά να δικαστεί κατηγορούμενος για το αδίκημα της ΕΣΧΑ της Προδοσίας. Γιώργος Πεταλωτής. Του τα έχουν εδώ και καιρό μαζεμένα και του το έδειξαν στην εφιαλτική βραδιά της Αργυρούπολης. Θεωρείται αφεντικό στον μηχανισμό φασιστικής παραπληροφόρησης του ελληνικού λαού, όπως κατηγορήθηκε από το συνασπισμό και πρώτο βιολί στις συστηματικές ψευδολογίες, τις συκοφαντίες και στα ρουφιανιλίκια λειτουργών των αντιμνημονιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως κατηγορείται με βαρύτατους χαρακτηρισμούς από μπλοκ και ειδησογραφικές σελίδες. Ο Πεταλωτής πληρώνεται με δικά μας λεφτά για να παίζει ανεπιτυχώς το ρόλο του Γκέμπελς του πράσινου κομματικού παρακράτους. Ο λαός στο Σύνταγμα ζητά να δικαστεί κατηγορούμενος για το αδίκημα της ΕΣΧΑ της Προδοσίας. Θεόδωρος Πάγκαλος. Ο λαός του Συντάγματος τον ψάχνει παντού για να του δώσει πίσω αυτό που του χρωστά. Τον θεωρεί γράφοντας και φωνάζοντας μέσα από το διαδίκτυο πρεσβευτή του δοσυλλογισμού, μιμητή των γερμανοτσολιάδων και ταγματασφαλιτών της κατοχής, υπουργό στην κυβέρνηση των σύγχρονων Τσολάκογλου, συνεχιστή του έργου του δικτάτορα Παππούτου, υβριστή των λαϊκών συμφερόντων. Εθνικό μειοδότη στην κρίση των ημείων, διαπραγματευτή της παράδοσης του Οτσαλάν στους Τούρκους, εφιάλτη και Ιούδα του σύγχρονου ελληνικού κράτους, καταδότη των λαϊκών αγώνων. Ο λαός στο Σύνταγμα ζητά να δικαστεί κατηγορούμενος για το αδίκημα της ΕΣΧΑ της Προδοσίας. Για να δούμε και εσείς και κάποια μηνύματά σας στο...